για μας και στο τέλος μας φέρνουν τα τραγικά αποτελέσματα. Έτσι, έξι, θα πρέπει να λειτουργήσουμε προληπτικά. Δηλαδή όταν βλέπει ο υπεύθυνος ασφαλείας, και να σας πω και κάτι, κατηγορούμε άδικα την αστυνομία. Η αστυνομία δεν έχει ρόλο και δεν θέλουμε να έχει ρόλο στους αγοριστικούς χώρους. Ναι. Γι' αυτό αναπτύξαμε θεσμό υπεύθυνο ασφαλείας, γι' αυτό βάλαμε stewards, για να είναι πιο φιλική προς το περιβάλλον, να μην προκαλούν υποτίθεται τους φανατικούς κλπ. Και βλέπουμε... Που έχει αλίμονο να έχουμε ανάγκη την αστυνομία, 100, 200, 300 αστυνομικούς σε κάθε ντέρμπι, για να μπορούμε να παρακολουθούμε ποδόσφαιρο. Μα δεν είναι η δουλειά τους και δεν πρέπει. Μάλιστα. Θα πρέπει να είναι μόνο στην έσχατη το περιπτώσιο που δεν μπορεί να το ελέγξει οι επιτηρητές. Αλλά προσέξτε, βλέπαν ότι η πίκαση με απίστευτον τρόπο, και φαντάζομαι δεν είναι η πρώτη φορά, πρέπει να είναι δουλεμένο αυτό, διότι υπάρχουν αυτοματισμοί, ρίχναν σχήνια και παίρναν πάνω, τραβούσαν πάνω τσάντες που δεν ξέρουμε τι είναι μέσα, αλλά ελπίζω να είναι φωτοβολίδες και όχι πιστόλια και όπλα και μαχαίρια. Yeah. Αλλά σίγουρα μπήκαν παράνομα και επικίνδυνα πράγματα στο γήπεδο. Και το βλέπαν και άφησαν το γήπεδο και το παιχνίδι και ξεκίνησε. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Μάλιστα. Τώρα εσείς το άμεσο που θα κάνετε, κύριε Πρόεδρε, ποιο είναι? Ωραία. Έχουμε συγκεκριμένα πλέον, διότι είπαμε φτάνει η λόγια, θα πρέπει να μπούμε στην πράξη. Πρώτο, ξέρουν τουλάχιστον στο Τσίριο, μας είπαν ότι ξέρουν από ποια σημεία, δύο νεκρά τυφλά σημεία, μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο οι φυλάξεις. Μάλιστα. Και τους είπαν, το ξέρετε, γιατί δεν το κλείνετε. Βάρτε 5 μέτρα τείχων, βάρτε ό,τι θέλετε. Ναι. Οι δικαιολογίες ότι χρειάζονται άδειες, πολυοδομίες, πυροσβεστικές κτλ. Αυτά δεν μπορούν να υπερέχουν της ασφάλειας. Η ασφάλεια του κοινού πάντα πρέπει να είναι πάνω από όλες αυτές τις διαδικασίες. Οπότε, τους είπαμε, μέχρι 3 του Γενάρη που είναι το επόμενο στάδιο, το επόμενο ψηλού κινδύνου παιχνίδι ΑΕΛ Απόλλωνας, αυτά τα νεκρά σημεία θα πρέπει να κλείσουν. Μάλιστα. Πρώτο. Δεύτερο, οι κάμερες κλειστού κυκλώματος είναι παλιάς τεχνολογίας. Δεν μπορούν την ώρα που ζουμάρουν την ώρα που εντοπίζουν τον παραβάτη και ζουμάρουν για να δουν το πρόσωπο, δεν μπορούν, δεν είναι ψηλής ευκρινίας και δεν βοηθά ούτε την αστυνομία για να κάνει τη δουλειά της. Τους είπαν, μέχρι τις 3 του μήνα θέλουμε να είναι αλλαγμένες. Δεύτερο μέτρο συγκεκριμένο. Ναι. Επ' ευκαιρίας αυτού θα πάμε σε όλα τα γήπεδα, ιδιόκτητα και μη, δεν θα ξαναμπούμε στη λογική να αυτό είναι δικό μου, αυτό είναι δικό σου, αυτό χειρίζεται από τον ένα και από τον άλλο. Και το ξεκαθαρίζω, έστω και αν είμαστε εκτός στενών πλαισίων των κανόνων και των νόμων, αν θέλετε, θα πάμε σε όλα τα γήπεδα και θα εξετάσουμε τι μπορούμε να άμεσα, πώς μπορούμε να κλείσουμε τα σημεία τα επικίνδυνα. Μάλιστα. Και δεύτερο, και θα δούμε και τα κλειστά κυκλώματα, εάν χρειάζονται νέες κάμερες ευκρίνειες για να βοηθήσουμε την αστυνομία να κάνει τις συλλήψεις. Πρέπει να γίνουν συλλήψεις και πρέπει να βοηθήσουμε την αστυνομία να κάνει τη δουλειά της. Η αστυνομία είναι βοηθητικό όργανο προς το ποδόσφαιρο. Δεν πρέπει να το πυροβολάμε. Και θα πω και το εξής. Υπεύθυνος ασφαλείας. Η πολιτεία πλήρωσε για να τους εκπαιδεύσει αυτούς τους ανθρώπους. Δεν τους επιτρέπει όμως να κάνουν εκτόσεις ήδη. Είναι ξεκάθαρη νομοθεσία. Εάν έχουν μπει στο γήπεδο επικίνδυνα και απαγορευμένα αντικείμενα, δεν μπορεί να γίνει ο αγώνας. Τελεία. Δεν μπορεί ο κάθε υπεύθυνος ασφαλείας να κρίνει όπως αντιλαμβάνεται την ασφάλεια. Έχεις απόλυτο δίκιο, Πρόεδρε. Έχεις απόλυτο δίκιο. Εγώ χαίρομαι πραγματικά που ο ΚΟΑ ξεκινάει αυτή την πρωτοβουλία για να σταματήσει αυτό το κακό στα γήπεδα. Και θα είμαστε εδώ να το κουβεντιάζουμε και πάντα να προβάλλουμε τις θέσεις σωστά, ούτως ώστε να βάλουμε και εμείς το χεράκι μας να σταματήσει αυτή η ιστορία. Δεν πάει άλλο, τέλος. Πρέπει να κάνουμε συμμαχία εναντίον της βίας. Έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ Πρόεδρε. Καλά, λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά μέτρα του